που τι θεωρούμε ούτω ή άλλω απαραίτητε για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το φορολογικό, με τη φορολογική διοίκηση, με τη δημόσια διοίκηση, με μια σειρά τέλο πάντων αποτομία οι οποίοι είναι αναγκαίοι. Αυτό, αυτά όλα τι μεταρρυθμίσει, το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων το οποίο θέλει να προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση, θα είναι συνεπέ έτσι ώστε να ξεκλειδώσουν και τα ζητήματα τη ρευστότητα. Αυτό είναι, κύριε. Τα μπουράκι, το οποίο με ρωτάτε. Άρα, Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή ναι. για να μας δώσουν μια υποδόση μια δόση έτσι ώστε να συνεχίζεται αυτό το μαρτύριο της σταγόνας με τη, τη ρευστότητα βδομάδα τη βδομάδα ακριβώς. Ζητάμε αυτή τη στιγμή, προφανώς και θα νομοθετήσουμε ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, αυτό ναι, είναι, ναι. ξεπακούεται, αλλά ζητάμε αυτή τη στιγμή να λυθεί αυτό το ζήτημα της ρευστότητα γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Όταν κάποιοι μα ζητάνε να κάνουμε μεταρρυθμίσει, δεν μπορούν να ζητάνε μεταρρυθμίσει και την ίδια στιγμή να έχει στεγνώσει η ελληνική οικονομία από ρευστότητα. Δεν μπορεί πώς να κάνει μια να... μεταρρύθμιση. Πώ μπορούν να προωθηθούν ακριβώ, πώ μπορούν να προωθηθούν μεταρρυθμίσει και να είναι και επιτυχημένε και να λέμε μάλιστα ότι μα ενδιαφέρει να φτιάξουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ελλάδα, στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Υποκαθεστώ ασφυξία, υποκαθεστώ στενότητα αυτέ οι μεταρρυθμίσει δεν μπορούν να πετύχουν. Άρα, και άρα, εδώ πέρα άρα... κρίνεται εν τέλει <χλή> και το ποιο θέλει να πετύχουν αυτέ οι μεταρρυθμίσει. Mm -hmm. Ε, Άρα πάμε λοιπόν απλά, να, να περάσουμε κάποιες μεταρρυθμίσεις με νόμο τι mm οποίε -hmm. τις οποίες και η κυβέρνηση θέλει, τις θεωρεί αναγκαίες εκ των πραγμάτων και οι θεσμοί του θέλουν είναι μέσα στο πλαίσιο mm -hmm. της συμφωνίας Ακριβώς. πότε θα περάσει, δηλαδή πότε το περιμένουμε αυτό ρε παιδί πότε θα καταθέσει ας πούμε, για, το, για τους φόρους. ή αυτό, αυτή τη βδομάδα την άλλη Εμεί από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι περιμένουμε όμως να υπάρχει Εντάξει, υπάρχει όμω ένα θέμα ότι όποια μεταρρύθμιση και αν ψηφίσετε mm -hmm. δεν πρόκειται να δώσει λεφτά άμεσα. Θα δώσει αυτό είναι το σχέδιο όλο σε μερικού μπίντε. Μερικά... Το, βάζω, το, βάζω, το βάζω σε συνδυασμό ναι, με τη συμφωνία. Οπότε ναι, αφού με αυτοί συμφωνία. έχουν επιλέξει την πίεση τη ρευστότητα για να, να μα επιβάλλουν ό,τι γουστάρουν, ε. μέχρι τότε πώ θα το αντιμετωπίσουμε, Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί τον κόσμο. Αυτό Διότι, αυτοί, ναι, αυτοί. για το οποίο ε, αγωνίζεται η ελληνική κυβέρνηση αυτό για το οποίο διαπραγματεύεται και το κάνει στεναρά και θέτει αυτά τα ζητήματα σε όλα τα επίπεδα, είναι αυτού του τύπου η συμφωνία η οποία θα ξεκλειδώσει τη ρευστότητα να είναι άμεση. Να είναι Ωραία, άμεση. Να είναι άμεση. Άρα να πούμε με, ένα Eurogroup που θα γίνει την άλλη εβδομάδα, ας πούμε. Γιατί όχι. Ωραία. Γιατί όχι. Σημαίνει ότι εάν υπογραφεί αυτό το πράγμα, αν συμφωνήσουμε και γίνει ένα Eurogroup που το δεχτούν οι... Το ζητάμε εμεί, το συμφωνούμε και γίνει να πάρουμε τι, όλη τη δόση των 7 δι. Γιατί όχι και αυτό. Αυτό, αυτό ακριβώ. είπατε επιδι... όχι την υποδόση Αυτό ακριβώ επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση. Εντάξει, υπάρχει το ποσό των 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι τα κέρδη από τα ομόλογα των, Ωραία. Τα ελληνικά ομόλογα που έχει τα η Ευρωπαϊκή και όμως, Κεντρική τα τα Τράπεζα. Πώς... 1,2 δις ευρώ από το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, ναι. από αυτά που έχουν ναι, πάει πού, στην ναι. ουσία στον ΙΕΦΣΕΦ και είναι χρήματα τα οποία αντιστοιχούν στην ελληνική κυβέρνηση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει να πληρώσει δόση από τα μέσα του 2014. Ναι. Και αντίστοιχα, η Ελλάδα έχει να, να πάρει κάποια από αυτές τις δόσεις οι οποίες προβλέπονταν από τη Δανειακή Σύμβαση, από τον Αύγουστο του 2014. Mm. Όλον αυτόν τον καιρό, και εδώ αποδεικνύεται η βούληση τη ελληνική κυβέρνηση. Για να βρεθεί μια λύση, η, Ελλ... η, Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία ματώνει για να πληρώσει τι χρηματοδοτικέ τη υποχρεώσει. Γνωρίζαμε όλοι, όλοι το γνωρίζαμε, ότι το 2015 θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά mm -hmm. από άποψη χρηματοδοτική... χρηματοδοτικών υποχρεώσεων. Η πιο δύσκολη χρονιά ε, που έχουν περάσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Μέσα σε αυτέ τι συνθήκε καλούμαστε να διαπραγματευτούμε και μέσα σε αυτέ τι συνθήκε Δίνει αυτή τη μάχη. Η κυβέρνηση συμμερίζεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. αυτό που είπε ο κ. Τσακαλώδη πριν από λίγο στον Αντένα, ότι κάναμε λάθο που δεν κοιτάξαμε να διασφαλίσουμε στι 20 Φεβρουαρίου με τη συμφωνία να πάρουμε τουλάχιστον τα λεφτά. Κοιτάξτε. Ε, Γιατί το απέδωσε, λέει: Είμαστε άπειροι και κάναμε λάθο. Ένα λάθο πολύ σοβαρό αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση, ε, δεν μπορεί να τα. Να τα κερδίσει όλα. Εντάξει. Εμεί αυτό που πήραμε. Είναι άποψη θα κ. Κ. προτιμούσαμε προφανώ. Προ... Όχι, θα προτιμούσαμε προφανώ. Αυτό νομίζω δεν είναι, Όχι είναι Όχι, Όχι, λέει ότι κάνετε όλοι... λάθο. Έχετε... Δηλαδή, έχετε καταλήξει όλοι μαζί ότι έχετε κάνει λάθο. Είναι άποψη του κ. Τζακαλού. Ε, όταν θα προτιμούσαμε όλοι να έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα ε, αμέσω μετά τη συμφωνία τη 20η Φλεβάρη. Ποιο δεν θα το επιθυμούσε. <laughs> θα ήταν <laughs> <καθώς laughs> προφανώ. Η Νέα Δημοκρατία σα είχε πει ότι πήγατε και υπογράψατε συμφωνία χωρί λεφτά. Και είχατε ναι. πει ότι είναι αυτά που λε. Ναι. Τώρα είχαμε... το αποδέχεστε. Αλλά υπογράψαμε, υπογράψαμε μια συμφωνία η οποία δίνει πολύ περισσότερε δυνατότητε από αυτέ που έχει υπογράψει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν η θεσιακή. Γιατί να σα πω, ε, κύριε Καμπουράκη, όταν για παράδειγμα συμφωνεί ή τέλο πάντων καταλήγει, μένει να δούμε και το ακριβέ ύψο ύψος του ποσού σε ένα πρωτογενέ πλεώνασμα το οποίο είναι τουλάχιστον 1,5% του ΑΕΠ κάτω από αυτό το οποίο είχε θέσει ως στόχο η Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό, αυτό στην ουσία είναι χρήματα. Είναι πολλά. Είναι χρήματα. Θα μου πείτε υπάρχει το ζήτημα της ρευστότητα τη άμεση για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών. Προφανώς και θα θέλαμε να το είχαμε λύσει το ζήτημα από την 20η Φλεβάρη. Ε, είναι κάτι το οποίο και ποιος δεν θα το ήθελε, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δίνουμε αυτή τη μάχη όλο αυτό τον καιρό, έτσι ώστε να ξεκλειδώσει το ζήτημα της Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Και θα μου γυρίσουμε μετά. μετά.